Και επειδή πήγαμε στην Τρίπολη, επειδή είμαστε απολωνιστέ, το είδα και αυτό θα γίνει ρεπορτάζ, γιατί γίνεται πολύ ωραία δουλειά εκεί με τα παιδιά. Με προσοχή, με έννοια, με ήθος, με καλούς πάγκους. Που... Έχεις και αγάπη στον αθλητισμό. Στο ποδόσφαιρο έχω, δεν είμαι του αθλητισμού. Είμαι καθαρός. Ναι, okay, εντάξει, τότε... Αλλά κοίταξα τώρα να σου το πω έτσι. Κοίταγα δηλαδή πώς μίλαγαν. Εγώ ήμουν αστείο στον πάγκο του Απόλλωνα, κοίταγα τα δικά μας χαμπέρια. Πώς μίλαγαν στα παιδιά, πώς. Ξέρεις, και λέω, αυτό πρέπει να το δείξουμε. Αυτό το όπου είναι καλό πρέπει να το δείξουμε και μπράβο και στη δίκηση του Αστέρα Τρίπολης και στους υπεύθυνους των Ακαδημιών. Πάμε κινημά, πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Πιστεύω ότι και τα λιγότερο καλά μερικές φορές πρέπει να δείχνουμε και γι' αυτό το λόγο είναι μια εβδομάδα η οποία ήταν αδύναμη και ίσως λίγο άνηση κινηματογραφικά. Δεν καταφέραμε την Πέμπτη να παρουσιάσουμε στην ίση εβδομάδα. Σε ευκαιρία λοιπόν τώρα να σας δείξουμε ποιες ταινίες ήδη προβάλλονται στους κινηματογράφους. Να πούμε ότι έχει ξεχωρίσει πρακτικά φυσικά η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία δεν έχει ανοίξει επίσημα, ανοίγει επίσημα την Πέμπτη στους κινηματογράφους. Έχει γίνει ένα pre-opening σε δύο κινηματογραφικές αίθουσες, πιο πολύ για να γίνει ένα πιο δυνατό buzz. Ας δούμε λοιπόν τις ταινίες της εβδομάδας που ήδη προβάλλονται και θα επανέλθουμε ξεχωρίζοντας μία από τις ταινίες της εβδομάδας και κάτι ακόμα μετά. Τέλεια. Η ταινία Sherlock Holmes και Dr. Watson είναι μια χιουμοριστική προσέγγιση των κλασικών μυστηρίων του Sir Arthur Conan Doyle με τον Sherlock Holmes και τον Watson στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των ερευνητών. Ο Sherlock Holmes με τη βοήθεια του Dr. Watson προσπαθούν να ανατρέψουν τα δόλια σχέδια του James Moriarty για τη δολοφονία της Βασίλισσας. Σημασία δεν έχει αν θα τα καταφέρουν, αλλά πόσες γκάφες θα κάνουν. Ο McDonald παθαίνει ένα σοβαρό ατύχημα μετά από μια αποτυχημένη ληστεία και βρίσκεται στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών. Μετά από 7 χρόνια καταφέρνει να αποδράσει. Έξω όμως τον περιμένει μια νέα περιπέτεια. Η μνήμη από συμμαχός του θα γίνει εχθρός του. Σιλβέστερ Σταλόνε και Μάθιου Μοντίν σε μια ταινία δράσης με πολλαπλά flashback. Κατά τη διάρκεια μιας μυστικής επιχείρησης ναρκωτικών στην Κολομβία, ο Ραπαγιέτ και η οικογένειά του εμπλέκονται σε ένα πόλεμο στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τις παραδόσεις τους, τους άγραφους νόμους τιμής και τη ζωή τους. Η ταινία από δημητικά πουλιά έφτασε καθόλου αδικαιολόγητα μέχρι την εννιάδα των Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Όταν αρχίζει να πέφτει το πρώτο χιόνι στην κοιλάδα, τα τοσοδούλικα μαζεύουν προμήθειες για το χειμώνα. Μία μικρή πασχαλίτσα εγκλωβίζεται σε ένα κουτί και στέλνεται στην Καραϊβική. Τον ακολουθεί όλη η ομάδα των φίλων του για να τον σώσει και ξεκινούν ένα ταξίδι όλο περιπέτεια και καινούργιες εμπειρίες. Ενημερωτικά, το πρώτο μέρος της ταινίας του Σοδούλικα θα προβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση τις επόμενες εβδομάδες σε πρώτη προβολή στην ελεύθερη τηλεόραση. Το Σοδούλικα. Η κοιλάδα των χαμένων λιμιτιών. Σε περιορισμένο κινηματογραφικό κύκλωμα θα προβληθεί και η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ευνοούμενη» που την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει κανονικά σε περισσότερες αίθουσες. Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! Είναι στα κομμάτια. Η Κόλμαν είναι υπέροχη στην ταινία. Από τις καλύτερες ερμηνείς, αν δεν ήταν η Glenn Close, θα ήταν το σίγουρο Όσκαρ. Να πούμε και για τα τοσοδούλικα που αναφερθήκαμε, ότι είναι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που οργανώνει η Σοφία Στεργιοπούλου στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ2, με παιδικές ταινίες που έχουν κάνει μια ωραία κινηματογραφική πορεία. Οπότε το πρώτο μέρος θα το δείτε στην ΕΡΤ τις επόμενες ημέρες, στην ΕΡΤ2, και το δεύτερο μέρος μπορείτε να πάρετε στους κινηματογράφους, γιατί έτσι πάνε ωραία οι συνέχειες. Θα πάμε λοιπόν σε μια ταινία, την οποία η πιθανότητα τη γνωρίζετε περισσότεροι, τους Άθικτους, που πριν κάποια χρόνια είχε κάνει πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Άθικτους. Μια ταινία την οποία, αν θυμόμαστε τον Weinstein και το σκάνδαλό του, αγόρασε τα δικαιώματά της πριν ολοκληρωθεί και κάνει το τόσο μεγάλο μπαμ και στο γαλλικό και στο ευρωπαϊκό box office και στην Αμερική πήγε πάρα πολύ καλά εισπρακτικά. Γίνεται το remake, ένα χρόνο πριν στο φεστιβάλ του Τορόντο παρουσιάζεται για πρώτη φορά, σκάει το σκάνδαλο. Με αποτέλεσμα η ταινία να μείνει στα κουτιά για περίπου ένα χρόνο. Κανένας λοιπόν δεν πίστευε ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία μόλις θα βγει κανονικά στους κινηματογράφους και όντως στην Αμερική όμως άνοιξε στην πρώτη θέση και συνεχίζει και πηγαίνει εξαιρετικά εισπρακτικά. Και στην Ελλάδα πηγαίνει με αρκετά καλή πορεία. Και στα κόμματα συμβαίνει αυτό. Τα λες εσύ να μην τα λέω εγώ. Σε ευχαριστώ που με βγάζεις αυτή τη δύσκολη θέση. Πας κατά σκάνδαλο, πας δεν βγαίνει ξανά. Σε όλο τον κόσμο γίνει αυτό. Σε όλο τον κόσμο γίνεται, κάνει τους κύκλους του. Εμείς ας εστιάσουμε στον κινηματογράφο που τον έχουμε λίγο καλύτερα και ας δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ για την πορεία της ταινίας και έτσι λίγο να τους θυμίσουμε το θέμα της. Γιατί το ωραίο σε αυτή τη δημιουργία είναι το συγκινητικό μέρος, ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά είναι αναγκασμένοι να είναι στο πίσω μέρος μιας κοινωνίας η οποία κάνει μεγάλα βήματα για να προχωρήσει, αυτοί χρησιμοποιούν
κυριολεκτικά και μεταφορικά την αναπηρία τους σαν ένα όπλο για να εξελίξουν ξανά τον εαυτό τους από το μηδέν. Ωραία. Για να δεις ευκολότερα τη θετική, τη φωτεινή πλευρά της ζωής, πρέπει να αναδυθείς από το σκοτάδι στη δέσμη φωτός. Ο Dell θα υποχρεωθεί σε μία προσπάθεια επανένταξης στην κοινωνία μετά από αλλεπάλληλες δράσεις παραβατικής συμπεριφοράς να περιποιηθεί τον παραπληγικό Philip. Η φροντίδα αλλά και η αλληλεξάρτηση που θα αναπτυχθεί θα δώσει νέο νόημα στη ζωή και των δύο τους. I was a huge fan of the French film and had seen it when it first came out. And it stayed with me. So when I first heard about the English language version of it, I was hesitant because I didn't want to mess it up. It's a beautiful film, and I wanted to do it justice. You are not qualified for this position. The buckle, buckle! Have you ever changed a catheter? No. Pinch the head, insert. I can't feel it. Oh. Well, I can't. This is us doing our version of this film, and you know, of course, trying to modify it to fit the times and Americanize it a little bit. I said, but you know, I hope that what we do makes you guys proud because you did such an amazing job in the first one. So it was just making sure that there was a high level of respect for their performances and just for the amazing job that they did with their movie and. Understand that we are trying to do the same. Η θετική πλευρά της ζωής αποτελεί remake της γαλλικής εμπορικής επιτυχίας Άθικτη του 2011. Πέντε χρόνια αργότερα γυρίστηκε η αργεντίνικη έκδοση με τίτλο Λατίνικη Άθικτη. Ένδειξη ότι οι ανθρώπινες ιστορίες δεν έχουν γλώσσα και σύνορα ακόμα και αν χρειαστεί να ξαναγυριστούν και να ενταχθούν στην τοπική κουλτούρα. Δεν ξέρω αν είναι σημείο των καιρών, πάρως οι μεγάλες εμπορικές ευρωπαϊκές επιτυχίες γίνονται remake τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε πολλές ότι καταλήγουν και σε αμερικανική έκδοση. Έχω ήδη κάποιες πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνουν άλλα δύο remake, αλλά έχει πραγματικά πλάκα το πώς, ιδιαίτερα το κομμάτι της κομμωδίας, πόσο στεγνό πρέπει πλέον να είναι στην Αμερική για να αγοράζουν remake από την Αλέξανδρε, Ευρώπη. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Τα πάντα. Τα πάντα. Καλά, ρώτα ό,τι μπορείς. Ό,τι πρέπει. Θα μου πήγαινε το παπιόν. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθεις. Θέλει να το δοκιμάσουμε. Για να σε δω. Πρέπει να το κουμπώσω εντελώς το κουμπί. Κούμποσέ το και τώρα έρχομαι να κάνω εγώ καριέρα εδώ. Να το φτιάξουμε ως τη λίστα, γιατί πάντα ήθελα, αν μπορέσω να το ανοίξω. Ναι, θα μπορέσω. Ορίστε. Ναι. Για να σε δω λοιπόν. Λοιπόν. Για κα, σηκώνουμε. Ναι. Και καθώς θα τους παρουσιάζουμε έτσι με λίγες κουβέντες το τι θα τους δείξουμε αμέσως μετά. Αλλά νομίζω κυρίως, απλά πρέπει να σας φίξω λίγο. Ο Τσίπρας είχε πει ότι θα βάλει γραβάτα όταν θα βγούμε από τα μνημόνια. Εσύ τώρα και τι. Για παπιόν δεν είχε πει τίποτα. Όχι, εσύ βρες. Όταν θα βγούμε από το ΝΑΤΟ. Ωραία, βρες μια καλή δικαιολογία και νομίζω το ότι. Για να σε δω. Δηλαδή. Τι πάει, κύριε. Ευρωπαϊκή. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάτι χειρότερο. Είδατε. Μα να ξεκινάω νέα καριέρα! Κάθε φορά που θα έρχομαι λοιπόν, δεσμεύεσαι ότι θα φοράς παπιλιόν. Ούτε ένα χειροκρότημα δεν άκουσα, ρε Φλόρι. Λοιπόν, αλλάζουμε εμείς τα ήθη και τα έθιμά μας, όπως τα αλλάζει και η Σοφία Μουτίδου στο ήθη και έθιμα εκτός Σέγγεν. Παράσταση η οποία κάνει σήμερα την πρεμιέρα της. Είχα τη δυνατότητα να πάω σε κάποια από τα γυρίσματα των εσωτερικών, των βίντεο που θα προβάλλονται μέσα στην παράσταση, αλλά να δω και μία από τις πρόβες. Η Σοφία Μουτίδου, να πούμε ότι δεν παίζει. Γελίος πια... σήμερα. Αφού με βλέπω, είμαι γελίος. Θεός είσαι. Να πούμε ότι δεν παίζει πια στο Μπαμπά, μην ξαναπεθάνει Παρασκευή. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από σήμερα την δική της παράσταση σε δικό της κείμενο, δική της σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή. Είναι ένα ταξίδι του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο σε όλες τις χώρες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά ήθη και έθιμα, μέχρι να αποφασίσουν σε ποια χώρα πρέπει να καταλήξουν. Αρκετά διασκεδαστικό και με έξυπνες ατάκες, πολύ ωραία περάσματα, ιδιαίτερα την κουλτούρα την ελληνική την πιάνει και δεν την αφήνει, μας τσακίζει σε κάθε διάσταση. Και τώρα που είσαι ένας κύριος με το κόκκινο παπιλιόν, σου επιτρέπω να το παρουσιάσεις εσύ το επόμενο βίντεο λέγοντας. Λέει το 2. Αυτό. Μέλος.
Είναι σαν τον Τέρι Χρυσό. Έλα να κάνουμε μια γκρινή. Λίγο πιο πίσω, να τη. Σήμερα κάνουμε το βιντεάκι το οποίο θα φαίνεται κατά τη διάρκεια της παράστασης που θα μιλάει ο συνοδός στον Αδάμ και την Εύα και θα τους ξεναγεί σε διάφορες χώρες και σε διάφορες ιδιότητες. Οπότε αυτά είναι βιντεάκια τα οποία ενώνουν αυτά τα κομμάτια του Αδάμ και της Εύας που επισκέπτονται τις χώρες. Υπάρχει αυτό το τι λέει. Να μιλήσω, κύριε. Βρισκόμαστε στο Green Box και κάνουμε το γύρισμα για το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είναι ψέμα. Κάνει ένα ψέμα αεροπλάνο. Θα κάνω αυτή την κοπέλα που έπεισε τον άλλο να φάει το μήλο. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας που τους πείθουμε να κάνουν κάτι. Και αυτοί νομίζουν ότι παίρνουν πρωτοβουλία. Το μισό κεφάλι. Γι' αυτό ήταν γυμνή αυτή. Είχαν τόσα μαλλιά που δεν χρειάζονταν ρούχα. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Τα πολλά τα μαλλιά. Τα πολλά τα μαλλιά. Χρειαζόμαστε το green, αυτό εδώ, για να φαίνεται αεροπλάνο από πίσω, που εξηγώ εγώ στον Αδάμ και την Εύα, ως αεροσυνοδός, πού θα πάμε, σε ποιες χώρες θα πάμε. Μπορούμε να μιλήσουμε ή ακόμα δεν είμαστε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε, εμείς πάντα είμαστε στον αέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στον αέρα. Μπαμ. Έλα. Μην